Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers MPF-12 Lambor από την Tanaka. Αυτός ο χαρακτήρας είναι βασισμένος στον G1 Sideswipe, είναι ένα knock-off oversized, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη φιγούρα από την Masterpiece έκδοση που έχει βγει από την Takara. Και όπως βλέπετε έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού και κάτω πλευρά του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Sideswipe στη Robot μορφή του. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Sideswipe στην όχημα μορφή του. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Sideswipe σε όλες τις μορφές, όπως επίσης και τα αξεσουάρ του. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Lambor έρχεται με αυτά τα δύο τα pile driver, βλέπετε είναι ωραία βαμμένα με χρώμιο, με ένα G2 κεφάλι. Τα όπλα του, αυτά εδώ τα δύο τα pile driver και φυσικά τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η πίσω πλευρά των οδηγιών, η μεταμόρφωσή του. Πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Lambor στην καταπληκτική όχημα μορφή του. Πραγματικά αυτή η έκδοση είναι τεράστια. Και όχι απλά τεράστια, και αρκετά βαριά. Έχει diecast, το spoiler και εδώ πέρα όλο το καπό είναι από diecast. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι ο χώρος αποθήκευσης για τα όπλα του. Αυτά εδώ πέρα είναι τα όπλα του. Τώρα όσο για τη φιγούρα, περιέχει LED όπως και τα όπλα. Παίρνει 6 μπαταρίες LR41. Δεν περιέχονται με τη φιγούρα, θα πρέπει να τις αγοράσετε έξτρα. Πολύ ωραίος είναι. Εντάξει, είναι knock-off φιγούρα. Θα δείτε και εδώ πέρα, αυτό υποτίθεται πως είναι το σήμα της Lamborghini, αλλά στην ουσία είναι μια πορτοκαλί κουκίδα εδώ πέρα μέσα. Έχει κάποια μικρά κενά εδώ πέρα, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάποιο πρόβλημα αυτό. Νομίζω υπήρχε και στην Masterpiece έκδοση. Τα λάστιχα είναι από λαστιχένιο υλικό και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Αρκετά μεγάλος, είναι κλίμακας 1:18 σαν τα αμάξια μοντελισμού. Και ένα άλλο που παρατήρησα είναι ότι εδώ πέρα δεν γράφει Kuntas, γράφει Kantas. Αν μπορείτε να το δείτε καλά. Τώρα, για να βάλετε τις μπαταρίες, οι μπαταρίες θα μπουν εδώ πέρα και έχει αυτό εδώ το μικρό το διακοπτάκι, το οποίο το ανοίγω και θα δείτε έχουν ανάψει τα φώτα. Θα κλείσω τώρα και τα δικά μου τα φώτα για να δείτε λίγο πως φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Βλέπετε πόσο όμορφα φωτίζει, πολύ ωραίο το LED, πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης LED έχουν και τα όπλα. Εδώ πέρα θα δείτε έχει ένα διακοπτάκι. Βλέπετε έχει ανάψει. Και επίσης και αυτό εδώ έχει ένα διακοπτάκι. Να κλείσω ακόμη μία τα φώτα για να το δείτε. Βλέπετε πως φωτίζουνε. Ωραία φωτίζουνε. Πάρα πολύ ωραία είναι.
Να τα κλείσω ξανά. Φέρνω μέσα και τον Masterpiece Sideswipe. Βλέπετε, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι ακριβώς ολόιδιος. Βέβαια, ο δικός μου ο Sideswipe έχει και τα Repro Labels αυτοκόλλητα, αλλά γενικά σαν φιγούρες είναι ολόιδιες. Τεράστια διαφορά. Να σας δείξω λίγο και τα όπλα. Όπως προείπα, εμένα έχει τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Εδώ έχουν μία μικρή διαφορά στο άσπρο χρώμα και το μεγάλο το όπλο έχει ελαφρώς λίγο πιο πολλές καλλιστές λεπτομέρειες, προφανώς λόγω του όγκου του, αλλά κατά τα άλλα είναι ίδια. Και το άλλο το όπλο. Αυτά εδώ τα δύο τα όπλα είναι ολόιδια ακριβώς. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Φέρνω μέσα ένα μάξι κλίμακας 1:18 για να δείτε τη διαφορά. Πραγματικά ο Sideswipe είναι τεράστιος, πάρα πολύ μεγάλος. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Oversized Knockoff Stinger. Λοιπόν, και μιας και η μεταμόρφωση του Oversized Knockoff Lamebore είναι ολόιδια με του Masterpiece Sideswipe, θα παραλείψουμε τη μεταμόρφωση. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο με το review του Masterpiece Sideswipe σε περίπτωση που θέλετε να δείτε τη μεταμόρφωσή του. Και με μια επεξεργασία βίντεο θα πάμε κατευθείαν από όχημα μορφή σε ρομπότ μορφή. Και εδώ έχουμε τον Sideswipe στην ρομπότ μορφή του. Έχω βάλει ήδη το ένα pile driver στο χέρι για να δείτε κιόλας πως φαίνεται. Απλά ανοίγουμε το panel από εδώ πέρα κάτω, βγάζουμε και αυτό εδώ και βγαίνει το χέρι. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε και το άλλο το pile driver, έτσι ακριβώς, και είναι κάπως έτσι. Όπως βλέπετε το backpack είναι λίγο χαλαρό. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις κλειδώσεις της φιγούρας. Μπορεί και στηρίζεται η φιγούρα, δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας γιατί έχει μεγάλα τακούνια όπως βλέπετε, οπότε δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας, αλλά όλες οι κλειδώσεις είναι χαλαρές στην φιγούρα. Βέβαια άμα σηκώσουμε το χέρι δεν θα πέσει, αλλά πιο πολύ οι κλειδώσεις είναι χαλαρές εδώ πέρα στα πόδια. Τώρα, για να αλλάξουμε το κεφάλι, απλά το γυρίσουμε κατά εδώ και το τραβάμε προς τα έξω και μπορούμε να βάλουμε το G2 κεφάλι για να είναι κάπως έτσι. Μπορούμε να κάνουμε πλήρη περιστροφή στο κεφάλι, αρκεί να μην τραβήξουμε το κεφάλι προς τα πάνω όταν θα έρθει εδώ πέρα έτσι στα πλάγια. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι πάει πάνω κάτω, περιστρέφεται 360 μοίρες. Εδώ το κανόνιό μου πηγαίνει πάνω κάτω. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω. Περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι. Λυγίζει εδώ πέρα στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή στην γροθιά. Όλα τα δάχτυλα κινούνται μεμονωμένα. Αυτό είναι κάτι καινούριο σε αυτήν εδώ πέρα την φιγούρα. Όλα τα δάχτυλα, τα τέσσερα τα δάχτυλα λυγίζουν σε τρία σημεία.
και ο αντίχειρας λυγίζει σε δύο σημεία. Έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στην μέση, τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα και το τακούνι πάνε πάνω κάτω και λίγο αριστερά δεξιά. Πολύ ωραία η άρθρωση του knock-off sideswipe. Επίσης το όπλο του μπορεί να το κρατήσει μια χαρά. Όπως βλέπετε. Γενικώς πάντως είναι ωραίος, στιβαρή φιγούρα, βαριά φιγούρα, πολύ diecast. Εδώ πέρα το diecast είναι στους ώμους του. Ένα Autobot σύμβολο του λείπει μόνο και είναι έτοιμος. Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ έχουμε το knock-off sideswipe δίπλα στον Masterpiece Sideswipe και δίπλα στον Sam Streaker. Όπως βλέπετε η διαφορά είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη η φιγούρα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece MP10 Optimus Prime. Φυσικά σαν oversized ο sideswipe είναι ψηλότερος από τον MP10. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Overlord της Mastermind Creations. Τελικά συμπεράσματα, είναι μια πολύ ωραία knock-off φιγούρα. Φυσικά σαν κλίμακα δεν θα τέριαζε με τις masterpiece φιγούρες σας, οπότε ο λόγος που θα την αγοράζατε κυρίως θα ήταν σαν αμάξι μορφή, να τον έχετε ας πούμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα μοντελισμού κλίμακας 1:18. Δεν βρήκα κάποιο σοβαρό πρόβλημα επάνω στη φιγούρα. Είναι ακριβώς ίδια όπως με τον Masterpiece Sideswipe. Ένα συν είναι ότι τα δάχτυλά του όλα έχουν άρθρωση. Όλα τα δάχτυλα κινούνται μεμονωμένα. Επίσης έχουμε τα LED τα οποία δείχνουν πάρα πολύ όμορφα στο σκοτάδι. Και στην όχημα μορφή αλλά και τα όπλα έχουν πολύ ωραία φανταχτερά χρώματα στα LED. Μ' άρεσε, είναι πολύ ωραία φιγούρα. Ναι, okay, το σήμα της Lamborghini δεν είναι όπως το αυθεντικό, αλλά okay, μικρό το κακό. Γενικά πάντως πιστεύω πως αξίζει η αγορά του για αυτούς που τους αρέσουν αμάξια κλίμακας 1:18. Αυτά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.